ιατρικό καροτσάκι, καλώντας το τηλέφωνο της άμεσης βοήθειας. Ο ιδιοκτήτης της Γάδας είχε πέσει από το καροτσάκι και είχε κινητοποιηθεί. Σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου και κάλεσε την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, σώζοντας έτσι τη ζωή του αφεντικού του. Καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι, ο ιδιοκτήτης του Τόμι είχε προσπαθήσει να τον μάθει να καλεί σε βοήθεια. Όμως δεν ήξεραν ο γάτος του το είχε εμπεδώσει. Μέχρι την ημέρα που έπεσε από το καροτσάκι και χτύπησε. Some problem is going to happen, and you know, he sensed that that I needed help. Το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας έλαβε την κλίση από το διαμέρισμα του Γκάρι, αλλά στη γραμμή δεν ήταν κανένας. Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Γκάρι πεσμένο στο πάτωμα και τον Τόμι δίπλα στο ακουστικό. Το ηθικό δίδαγμα? Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη της γάτας, γιατί μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια. Ποικίλα σχόλια προκαλεί στην Αγγλία και την Ουαλία νόμος που επιτρέπει την υιοθεσία παιδιών από ανήπαντρα ζευγάρια και ζευγάρια ομοφυλοφίλων. Ο σχετικός νόμος που τέτοια τώρα ενισχύει είχε ψηφιστεί από το 2002. Υιοθεσίες χωρίς περιορισμούς επιτρέπονται εφ' εξής στην Αγγλία και την Ουαλία. Δικαίωμα στην υιοθεσία αποκτούν ανήπαντρα ζευγάρια και ζευγάρια ομοφυλόφιλων, καθώς τέθηκε σε ισχύ σχετικός νόμος που είχε ψηφιστεί πριν από 3 χρόνια. Μέχρι τώρα μόνο τα ζευγάρια που είχαν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου μπορούσαν να υιοθετήσουν από κοινού παιδιά. Στην περίπτωση των ανήπανδρων ετεροφιλόφιλων ή ομοφιλόφιλων ζευγαριών, μόνο ένας από τους 2 συντρόφους θεωρεί τον νόμιμος γονέας του υιοθετημένου παιδιού. Η Βρετανική Ένωση για τις Υιοθεσίες χαιρέτησε το νέο μέτρο που σύμφωνα με ανακοίνωσή της θα ενθαρρύνει πολύ περισσότερους ανθρώπους να προχωρήσουν σε υιοθεσίες. Με τίτλο «Οι νόμοι περί υιοθεσίας αναγνωρίζουν την πραγματικότητα της σύγχρονης οικογενειακής ζωής», οι Times του Λονδίνου χαρακτηρίζουν το νέο μέτρο ως τη μεγαλύτερη αναθεώρηση στο θέμα της υιοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φωνές εκείνων που υποστηρίζουν ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δεν μπορούν να προσφέρουν το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον σε ένα παιδί. Βρετανικές οργανώσεις για την προάσπιση της οικογένειας υπογραμμίζουν ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι έτοιμες να δεχτούν κάτι τέτοιο. Ανάλογες αντιδράσεις προκάλεσε άλλωστε και η πρόσφατη ψήφιση νόμου στη Βρετανία που επιτρέπει τους πολιτικούς γάμους ομοφυλόφιλων. Μόνο 4 άλλες χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία, ο Καναδάς και η Νότια Αφρική, επιτρέπουν χωρίς περιορισμούς την υιοθεσία παιδιών σε ανήπαντρα ετεροφιλόφιλα ή ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Χρυσή πρωτοχρονιά θα κάνει ένας τυχερός από την Καβάλα και φυσικά όλοι οι δικοί του, καθώς από πρακτορείο της πόλης αγοράστηκε η τυχερή πεντάδα του πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου. Η Βίκη Κρητικού έχει λεπτομέρειες. Βίκη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Πράγματι το πιο τυχερό ποδαρικό είχε το πρακτορείο του Μελελούδη στην Καβάλα, αφού σε αυτό έπεσε ο πρώτος λαχνός. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η υπερτυχερή πεντάδα των 10 εκατομμυρίων ευρώ έπεσε μέσα στην πόλη της Καβάλας, καθώς το πρακτορείο εφοδιάζει με κρατικά λαχεία όλους τους λαχιοπόλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάντως ο τυχερός αριθμός είναι 85-30 της 8ης σειράς, 5 εκατομμύρια. Να πούμε ότι η πρώτη πεντάδα είναι της 8ης σειράς, γιατί έχει σημασία αυτό, και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι ο 85-30 που κερδίζει 5 εκατομμύρια ευρώ και οι 4 αριθμοί, 85-29, 28, 27 και 26 που κερδίζουν από 1 εκατομμύριο 250.000 ευρώ. Αυτή είναι η τυχερή πεντάδα. Βέβαια δεκάδες καβαλιώτες από το πρωί πήγαιναν στο πρακτορείο το τυχερό για να δουν τα λαχεία τους αν κερδίζουν και βέβαια ως πελάτες να ευχηθούν στον πράκτορα σε καλή μεριά και στους αγνώστους τυχερούς. Βλέπουμε εμείς εδώ με κάρτα τους τυχερούς αριθμούς, την τυχερή πεντάδα. Αυτή είναι η τυχερή πεντάδα λοιπόν. Ο πρώτος λαχνός το 85-30 κερδίζει 5 εκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν οι 4, όπως είπαμε, αριθμοί οι οποίοι κερδίζουν με 1.250.000 ευρώ. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έγινε ακόμη γνωστό ποιος ή ποιοι είναι οι υπερτυχεροί στην περιοχή μας. Ούτε και θα γίνει ευρέως, έχω την εντύπωση. Ίσως να μάθουμε τουλάχιστον σε ποια περιοχή πέσανε αυτά τα υπερτυχερά λαχεία.
Σε καλή μεριά να ευχηθούμε, να σε ευχαριστήσουμε και θα συνεχίσουμε το δελτίο μας με ένα ρεπορτάζ δικό σου, Βίκη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Βασίλης της Ορθοδοξίας έφτασε από την Κεσάρια της Καπαδοκίας στο χωριό Ακόντισμα της Νέας Καρβάλης. Μέσα σε ένα σπήλαιο 15 μέτρα κάτω από τη γη υποδέχτηκε τα παιδιά της Καβάλας και της γύρω περιοχής, τους μίλησε για την ιστορία του πραγματικού Άι Βασίλη και τους έδωσε ευχές. Παιδιά, συνοδευόμενα από τους γονείς τους, ανηφορίζουν το λόφο της Νέας Καρβάλης Καβάλας για να επισκεφθούν τη σπηλιά του Άι Βασίλη. Να δούμε πώς είναι μέσα η σπηλιά αυτά. Ο Άι Βασίλης της Ορθοδοξίας υποδέχεται εδώ στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης τους μικρούς του φίλους. Με πρόσωπα που λάμπουν από χαρά, τα παιδιά βλέπουν από κοντά τον παραδοσιακό Άι Βασίλη και βέβαια δεν παραλείπουν να του εκφράσουν τις επιθυμίες τους. Τι δώρο θα ζητήσεις από τον Άι Βασίλη εσύ? Ένα λογάκι. Ο Άγιος Βασίλης της Νέας Καρβάλης έρχεται να μας θυμίσει τον Άγιο της Ορθοδοξίας, του πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης. Έφερα τα εγγόνια μου γιατί είναι το ελληνοορθόδοξο έθιμο και αυτό το έθιμο θέλουμε να το μάθουν και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσει όπως τόσες γενναίες. Ως δώρα, ο Άι Βασίλης της Καπαδοκίας μοιράζει απλόχερα τις ευχές του σε όλους. Ως γνωστόν, ο Άι Βασίλης πάει παντού και έρχεται πάντα από τα χιόνια και έρχεται πάντα με έλκυθρο. Στη Βασιλίτσα όμως στα Γρεβενά πήγε από τα χιόνια αλλά πήγε με βάρκα. Με βάρκα έφτασε φετός στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας Ρεβενών ο Άγιος Βασίλειος λίγα λεπτά πριν να αντιλεί καινούργια χρονιά. Χιονοδρόμοι, με αναμένες δάδες στα χέρια τους, έκαναν τη νύχτα μέρα και τον υποδέχτηκαν μαζί με τους δεκάδες επισκέπτες που αψήφισαν το κρύο. Η αλλαγή του χρόνου στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας ήταν για πολλούς μια ξεχωριστή εμπειρία. Χρόνια πολλά! Από τα ψηλά, από τη Βασιλίτσα, έχουμε το δικό μας τρόπο να γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά. Ευτυχισμένο το 2006 σε όλους. Το κρασί και το ποτό κράτησαν ζεστούς όσους επέλεξαν τη Βασιλίτσα για την αλλαγή της χρονιάς. Ενώ οι ευχές έδιναν και έπαιρναν. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Μετά την αλλαγή της χρονιάς και την ανταλλαγή των ευχών, οι επισκέπτες της Βασιλίτσας μαζί με τους υπεύθυνους του χιονοδρομικού κέντρου χόρεψαν για αρκετή ώρα στην κατάλευκη πίστα. Μια χαρά περνάμε. Ο μαύρος ερηνόκερος και πάλι στο διεθνή χώρο είναι ένα από τα ζώα που κινδυνεύουν πιο πολύ στον πλανήτη, γι' αυτό τη χάνουν υψηλής προστασίας. Το ψηλότερο κτίριο της Μαλαισίας επέλεξε ένας Αυστραλός για να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης πτώσης. Και στο Νεπάλ οι ελέφαντες δεν παίζουν μόνο πόλο, αλλά κάνουν και αγώνες ταχύτητας. Ελεφαντές κάθε ηλικίας και μεγέθους φτάνουν στο χώρο. Οδηγοί τους, κάτοικοι του Νεπάλ και τουρίστες. Παίρνουν θέση. Το σύνθημα δίνεται και ο αγώνας ταχύτητας ξεκινά. I don't think there's many elephant races, you know, so yeah, it'd be good. Ο αγώνας διοργανώθηκε από τα ξενοδοχεία και τον οργανισμό τουρισμού της χώρας για να γίνει γνωστό το εθνικό πάρκο Τσιτουάν και να ενταχθεί στα σημαντικότερα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Παγκόσμιο ρεκόρ πτώσεων θέλει να κάνει Αυστραλός και επέλεξε τον πύργο της Κουαλαλουμπούρ στη Μαλαισία. Για να το πετύχει πρέπει να πηδήξει από ύψος 3.000 μέτρων 120 φορές μέσα σε ένα 24ωρο. The weather's been perfect and like my progress has been way better than I expected. Όλοι ξέραμε το λευκό ερηνόκερο, έστω και από τα ντοκιμαντέρ. Ευκαιρία να δούμε και το μαύρο που είναι είδος προς εξαφάνιση. Στην Κένια ένοπλοι φρουροί έχουν αναλάβει την προστασία του. Και όσο για τα μικρά που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, εκτός από τα σημεία με τη λάσπη, επιστρατεύεται ακόμη και τον μπιμπερό. Να πούμε καλή χρονιά στον συνάδελφο τον